ότι ανταπεξέλθαμε παρά τις δυσκολίες που συναντήσαμε όταν στο 15ο λεπτό χάνει 2-0, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ανταπεξέλθαμε, βάλαμε το ρυθμό μας, αλλά στο τέλος μένει μια πικρή γεύση. Δεν αλλάζει αυτό, γιατί πάντα σε κάθε παιχνίδι παίζουμε για την νίκη. Ναι, θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πάρουμε το σημερινό παιχνίδι. Πολλά θετικά στοιχεία που θα μας βοηθήσουν στο παιχνίδι της Κυριακής. Τώρα για το παιχνίδι της Κυριακής δεν θέλω να πω πάρα πολλά λόγια. Ξέρουμε τι σημαίνει για τον κόσμο, αλλά και ο κόσμος ξέρει τι σημαίνει για μας. Θα είμαστε απόλυτα προετοιμασμένοι για αυτό το παιχνίδι που είναι ένα βαρόμετρο για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Νομίζω η συνολική εικόνα της ομάδας, τόσο εγώ όσο και οι συμπαίκτες μου, νομίζω είχαμε μια καλή εικόνα. Παρόλο που τα πρώτα λεπτά δεν κάναμε την αρχή που θέλαμε, νομίζω ότι η συνολική εικόνα της ομάδας ήταν αρκετά καλή. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Fortunately, this is football sometimes. We will have the two most difficult games ahead of us against Bayern. Οι δύο επόμενοι αγώνες που έχουμε μπροστά μας είναι οι δυσκολότεροι που θα αντιμετωπίσουμε στον Όμιλο. Η Bayern είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε από το παιχνίδι απέναντι στον Άγιαξ και απέναντι στην Μπενφίκα. Αποκτούμε εμπειρία και θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε το καλύτερο δυνατό. Ίσως αφού σήμερα χάσαμε από την Μπενφίκα, να μπορέσουμε κι εμείς να κερδίσουμε και την Bayern. If Benfica can win against us today, we can win against Bayern.